Κύριε Μάρτη, στο πόρισμα το οποίο έχετε καταθέσει η Επιτροπή περιγράφεται μια σειρά αιτίες, παθογένειες και οι οποίες έχουν διαχρονικό ορίζοντα, αν δεν κάνω λάθος. Είναι έτσι, είναι ακριβή αυτή η εκτίμηση. Ναι. Από αυτή την άποψη λοιπόν συντέλεσαν όλοι αυτοί οι παράγοντες και, η μη ύπαρξη των συστημάτων ασφαλείας και το ελλιπές ανθρώπινο δυναμικό ή το εντατικοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό ή το μη σωστά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό που έκανε και τα συγκεκριμένα λάθη για να αποτέλεσμα να έχουμε το συγκεκριμένο έγκλημα. Έτσι δεν είναι? Η ερώτηση λέει ότι έχουμε από τη μια μεριά μη ύπαρξη συστημάτων ελέγχων και από την άλλη έχουμε και τα ανθρώπινα λάθη από ένα προσωπικό το οποίο είναι λειψό. Λείπουν πολλοί εργαζόμενοι από τον ΟΣΕ με βάση το οργανόγραμμα που έχει. Κακά εκπαιδευμένο, όπως λέτε, ο σταθμάρχης της συγκεκριμένης σειράς και σε συνθήκες εντατικοποίησης. Αυτοί οι δύο παράγοντες συνέβαλαν επί της ουσίας στο να οδηγηθούμε στο έγκλημα. Είναι σωστό? Στο ερώτημά σας. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν σιδηρόδρομο τον οποίο θέλουμε να τον εξυγχρονίσουμε. Αυτό ξεκινάει από πολλά χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε να βοηθήσει το σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος ήταν μια τεχνολογία η οποία ήταν στην ακμή της επί δεκαετίες. Κάποια στιγμή λοιπόν περάσαμε σε μια περίοδο παρακμής και τώρα αποτελεί μια τεχνολογία αιχμής. Ο σιδηρόδρομος λοιπόν, επειδή είναι ένα μέσο το οποίο έχει πολλά πλεονεκτήματα με τα προβλήματα που έχουμε τώρα και περιβαλλοντικά, ουσιαστικά και ενεργειακά, λοιπόν, ο σιδηρόδρομος έπρεπε να αναζωογονηθεί. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τρεις ενέργειες. Το πρώτο ήταν να δώσει χρήματα έτσι ώστε να αναβαθμιστούν οι γραμμές και εκεί ξεκινάει δηλαδή το θέμα του εξυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου και του ελληνικού σιδηροδρόμου. Το δεύτερο ήταν να δώσει χρήματα και να γίνει έρευνα για τροχαίο υλικό, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που παρέχει ο σιδηρόδρομος, έτσι, και αυτό έγινε με την επίτευξη των υψηλών ταχυτήτων, όπως είδαμε, σε μεγάλο βαθμό και όχι μόνο. Και το τρίτο, να αλλάξει τις οργανωτικές δομές. Έτσι, και από εκεί που είχαμε λοιπόν ένα μονοπόλιο να περάσουμε σε έναν ανταγωνισμό και να ακολουθήσουμε τα πρότυπα που, ακολούθησαν και τα άλλα μέσα μεταφοράς. Εκεί λοιπόν έρχεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος λοιπόν έπρεπε να εξυγχρονιστεί και στο πλαίσιο αυτό όσο αφορά τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, θα μιλήσω για όλο το σιδηροδρομικό παθέ, έπρεπε λοιπόν να κάνει τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να κάνει διπλή γραμμή παντού, την οποία την έκανε. Το δεύτερο είναι να ηλεκτροκινήσει το δίκτυο το οποίο το έκανε. Και το τρίτο είναι να εξυγχρονίσει, να εγκαταστήσει συστήματα συγχρόνωσης σηματοδότησης. Λοιπόν, τα πρώτα δύο έγιναν. Το τελευταίο δεν έγινε. Και αυτό ήταν σημαντικό, έτσι ώστε, αν θέλετε, να επιτευχθεί ο στόχος που ήταν να κάνουμε το Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 20 λεπτά. Προσωπικά πιστεύω ότι έπρεπε να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον άξονα, να τον ολοκληρώσουμε στον χρόνο του, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα, ένα καλό προϊόν, αν θέλετε, προς τους χρήστες του σιδηροδρόμου. Και πιστεύω αυτό, αν δηλαδή στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, που είναι ο κορμός, ο βασικός κορμός, παρήχαμε στους επιβάτες, στους χρήστες του σιδηροδρόμου, εν πάση περιπτώσει, ένα υψηλό επίπεδο, τότε αυτόματα όλοι μας θα πιέζαμε στο να εξυγχρονιστούν και τα υπόλοιπα τμήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Δεν ξέρω αν απήντησα στο ερώτημά σας. Έτσι. Εγώ έφερα το εξής. Στην ίδια σας την πόρισμα λέτε ότι οι συνθήκες λειτουργίας του σιδηροδρόμου προσυδειάζουν τη δεκαετία του 80. Ναι. Από αυτή την άποψη λοιπόν τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσαν. Ένα το κρατούμενο. Παρά τον εξυγχρονισμό, παρά τη διπλή γραμμή που δεν είναι σε όλο το δίκτυο, είναι σε ένα μικρό μέρος του δικτύου, το βασικό. Υπόλοιπα, ναι.
Παρά την ηλεκτροδότηση που πάει, είναι σαν μικρό μέρος του δικτύου. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει ένα δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη μόνο. Υπάρχουν και άλλες περιοχές. Όχι, προφανώς. Εγώ δεν έτσι, υπάρχουν, πράγμα, βέβαια, έτσι, συζητάμε. Άρα λοιπόν, έχουμε ένα μερικό εξυγχρονισμό, μη λειτουργία συστημάτων ασφαλείας μέχρι τώρα και ένα προσωπικό το οποίο μειώνεται συνεχώς, πέφτοντας κάτω και από το όριο ασφαλείας επί της ουσίας, όταν το οργανόγραμμα μιλάει για 2% και λειτουργεί με 1000 ΟΣΕ, με ένα προσωπικό λειψά εκπαιδευμένο, εσείς το λέτε, ότι η εκπαίδευση των σταθμαρχών δεν είναι η προσήκουσα, και με εντατικοποίηση ειδικών. Αυτές οι συνθήκες δεν διαμορφώνουν το περιβάλλον για να γίνει το συγκεκριμένο έγκλημα και να χαρακτηρίζεται διαχρονικό. Γιατί έγινε τότε. Υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι μπορεί να γίνει νωρίτερα. Υπήρχαν προειδοποιήσεις δικαστικών οργάνων που λέει θα έχουμε σοβαρό ατύχημα στο σιδηρόδρομο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, είναι. Να απαντήσω σε αυτό, εντάξει, έκανα την. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα της, του ETCS, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει εγκατασταθεί σηματοδότηση και έχουμε λοιπόν μία σηματοδότηση στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκης, το σύστημα αυτό το οποίο υπολειτουργεί, έτσι. Έπρεπε, κατά την άποψή μου, και από τη στιγμή που έχουμε τηλεφωνικό αποκλεισμό σε κάποια τμήματα, έπρεπε να ενδυναμώσουμε αυτό τον τρόπο λειτουργίας της γραμμής. Αυτό. Έπρεπε να ενδυναμώσουμε, με την έννοια ενδυναμώσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη στιγμή που μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι έπρεπε λοιπόν να ενδυναμώσουμε τα στελέχη τα οποία χρησιμοποιούμε σε αυτές εδώ τις διαδικασίες. Με την έννοια ενδυνάμωση, έτσι φαίνεται και από το πόρισμα το οποίο έχουμε κάνει, φαίνεται ότι έπρεπε να έχουμε περισσότερους πάνω από ένα σταθμάρχη, έπρεπε οι σταθμάρχες αυτοί να είναι, τουλάχιστον ο ένας να είναι ιδιαίτερα έμπειρος. Σωστά εκπαιδευμένοι, να εποπτεύεται όλη αυτή η διαδικασία σωστά. Και από εκεί και πέρα αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να υπάρχει μια ενδυνάμωση αυτής εδώ της διαδικασίας, του τηλεφωνικού αποκλεισμού, μέχρι να εγκατασταθούν τα συστήματα της σηματοδότησης. Άρα η πολιτεία, γνωρίζοντας και στην προκειμένη περίπτωση το Υπουργείο τη συγκεκριμένη κατάσταση, θα έπρεπε να έχει πάρει μέτρα έγκαιρα. Ναι, θα έπρεπε να είχε ενδυναμωθεί, να υπήρχε ενδυνάμωση αυτής της διαδικασίας. Σύμφωνοι. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω, στο πόρισμα σας είπατε και μας είπε και ο προηγούμενος μάρτυρας ότι δεν μπορέσατε να κάνετε αυτοψία και επί της ουσίας πρωτογενή έλεγχο, αλλά βασιστήκατε σε μια σειρά έγγραφα τα οποία σας κοινοποίησαν ο ΟΣΕ, η Τρενοσέ, η Εργοσέ και μια σειρά άλλη φορείς. Αυτό επί της ουσίας κατά πόσο πιστεύετε ότι προχώρησε σε βάθος, πέρα από το γεγονός ότι είναι ένα πολύ καλογραμμένο πόρισμα που αναδεικνύει αιτίες, προβλήματα, φωτίζει, κατά πόσο όμως σας διευκόλυνε στο να προχωρήσετε σε βάθος την εξέταση? Λοιπόν, εμείς αυτοψία κάναμε μία. Έτσι, πήγαμε στις 20 Μαρτίου, νομίζω, πήγαμε στο σταθμό Λάρισας για να δούμε τον τοπικό. Τι λειτουργεί. Ναι, να δούμε τι λειτουργεί, να δούμε όντως ότι μπορούμε να δούμε το τρένο και σε πόση απόσταση κτλ. Και αυτό κάναμε. Μόνο αυτό. Από αυτοψία κάναμε αυτό. Μόνο στο σταθμό. Στο χώρο του εγκλήματος δεν μπορέσατε να κάνετε, γιατί δεν υπήρχαν και τίποτα να δείτε τότε. Μα δεν πήγαμε εκεί. Λέω. Δεν υπήρχε και τίποτα να δείτε. Επί της ουσίας. Τα είχαν απομακρύνει όλα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, δεν το θυμάμαι. Είχαν απομακρυνθεί πριν συγκροτηθείτε επί της ουσίας η Τριμελής Επιτροπή. Δεύτερο στοιχείο πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν έχει ένα ζήτημα. Το κατά πόσο δηλαδή εμβαθύνατε επί της ουσίας και στα πραγματικά γεγονότα και όχι μόνο στα έγγραφα τα οποία σας προσκόμισαν. Δεύτερο ζήτημα. Πώς να το πω τώρα. Το ζήτημα της πυρκαγιάς, της έκρηξης, της τεράστιας που έγινε και της πυρκαγιάς, με το οποίο εσείς δεν ασχοληθήκατε και το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα πάνω από τους μισούς νεκρούς να είναι λόγω της πυρκαγιάς να έχουν καεί.
δεν παίζει ρόλο στο τι μέτρα πρέπει να ληφθούν και ποια ήταν η αιτία για να μπορέσουμε να φωτίσουμε και το συγκεκριμένο κομμάτι. Η πρώτη μέρα που βρεθήκαμε στις 6 Μαρτίου, στην πρώτη συνάντηση την οποία κάναμε, στην πρώτη συνεδρίαση, εκεί λοιπόν καθορίσαμε ορισμένα πράγματα. Καθορίσαμε δηλαδή, είχαμε έναν τίτλο συγκεκριμένο, έτσι μια αποστολή συγκεκριμένη, η οποία θα στη διαβάζω έτσι όπως είναι γραμμένη. Σκοπός της Αστυνομικής Επιτροπής είναι η διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το συνομικό δυστύχημα με πυρκαγιά που έλαβε χώρα στις 28 Δευτέρου 2023 στην Ήθοζο της Κοιλάδας των Τεμπών. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε, είδαμε αυτόν τον τίτλο, έτσι αυτή την αποστολή που είχαμε να κάνουμε, και αποφασίσαμε σε ποια παιδεία, με ποια παιδεία θα ασχοληθούμε, πώς θα διαμορφώσουμε τη δομή αυτού του πορίσματος. Είδαμε τη λέξη συστημικών προβλημάτων, το οποίο είναι γενικά όλα μαζί και ήδη λειτουργίες, και αποφασίσαμε σε μια δομή την οποία φαίνεται αυτή η δομή την οποία ακολουθήσαμε σε αυτό το πόρισμα. Σε αυτή τη συνάντηση, το θέμα της πυρκαγιάς, θεωρώντας ότι δεν είμαστε ειδικοί σε αυτό το θέμα, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Καθόλου. Δεν ασχοληθήκαμε δηλαδή με το θέμα της πυρκαγιάς, της σύγκρουσης των σειρμών. Από τη στιγμή όμως που ο τίτλος όπως μας διαβάσετε ήταν η διερεύνηση των συστημικών και της πυρκαγιάς. Σωστά. Δεν θα έπρεπε να ζητήσετε από μεριάς του Υπουργού, του κ. Γεραπετρίτη, που σας όρισε ότι πρέπει εδώ η Επιτροπή μας να συμπληρωθεί και με έναν εμπειρογνώμονα ο οποίος να μπορεί να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς. Γιατί μιλάμε εδώ πέρα, τα αίτια της πυρκαγιάς είναι πρώτον η έκρηξη και δεύτερον γιατί η φωτιά έκαιγε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να ήταν συστημικό ζήτημα τα βαγόνια, η πυρασφάλεια των βαγονιών και μια σειρά άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να είχατε ζητήσει να συμπληρωθεί η Επιτροπή σας για να κάνει μια ολοκληρωμένη μελέτη. Όχι, δεν το συζητήσαμε αυτό καθόλου. Yes. Δεν το συζητήσαμε, δεν ξέρω αν είχαμε εμείς την αρμοδιότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι, από τη στιγμή όμως που ο ρόλος σας με βάση τον τίτλο που μας διαβάσατε ήταν και η πυρκαγιά, λέτε, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, δεν μπορούμε, άρα μήπως πρέπει να ζητήσουμε, εύλογο το ερώτημα θεωρώ εγώ ότι είναι, να ζητήσουμε να συμπληρωθεί με έναν ο οποίος γνωρίζει για το συγκεκριμένο περιστατικό. Όχι, δεν το συζητήσαμε αυτό. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Καραθανασόπουλε.